Ήταν η πιο δύσκολη μάχη που έχουμε δώσει ποτέ. Έχουμε υποστεί μια σημαντική ήττα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, χαρακτηρίζοντας αρνητική εξέλιξη για όλη την κοινωνία, την είσοδο τριών ακροδεξιών κομμάτων στη Βουλή, καταλογίζοντας ευθύνες στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή τριών ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έκλεισε ένας μεγάλος και δημιουργικός ιστορικός κύκλος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ έθεσε τον εαυτό του στην κρίση των μελών του κόμματος, με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι πλέον ραγδαίες. Είναι αυτονόητο πως σε αυτή την δημιουργική συλλογική διεργασία ανασυγκρότησης, πρώτος εγώ θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος. Ξαναπιάσαμε το νήμα της ιστορίας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σταθερή ανωδική πορεία του Πασόκ Κινάλ, με τον ίδιο να δεσμεύεται ότι θα ασκήσει σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση με αρχές και αξίες για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Το Πασόκ δυναμώνει, ανανεώνεται, προχωρά. Στη διπλή εκλογική μάχη αυξάμε την εκλογική και κοινοβουλευτική μας δύναμη κατά 50%. Σε πολλούς νομούς το Πασόκ έχει αναδειχθεί δεύτερη δύναμη. Ξαναπιάσαμε το νήμα της ιστορίας. Με το σύνθημα «Ισχυρό ΚΚΕ, αντεπίθεση ΛΕΕ» να ακούγεται δυνατά στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής των Περισσό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χαιρέτησε τους χιλιάδες πολίτες που ενίσχυσαν το ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν είναι συγκυριακή, δήλωσε μεταξύ άλλων. Όσοι μαζί μας έδωσαν και σε αυτές τις εκλογές τη μάχη για την εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ. Οι βουλευτές που εξέλεξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρεθούν την επόμενη μέρα εκεί που έχουν υποσχεθεί, μπροστά στους αγώνες. Ερχόμαστε όχι να διχάσουμε, να ενώσουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τίγκας, επικεφαλής του κόμματος Σπαρτιάτες, ο οποίος ευχαρίστησε τον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, για την όθηση και στήριξη. Το βασικό ρητό των Σπαρτιατών είναι ισχύς εν τη ενώση. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη για την σημαντική βοήθεια που μας έδωσε. Ήταν το καύσιμο που μας έδωσε την όθηση για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως είπε, δεν φοβήθηκαν και άντεξαν τον βρώμικο πόλεμο του συστήματος, σημειώνοντας πως η ελληνική λύση είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Λυπάμαι πραγματικά και ακόμη μια φορά θα το πω, γιατί ανεχόμαστε μια κατάσταση η οποία πρόδειλα δεν είναι δημοκρατική. Η ελληνική λύση δεν πεθαίνει. Είναι πολύ δυνατή για να πεθάνει. Ό,τι και να κάνουμε μέσα στο κοινοβούλιο θα αποδείξουμε ότι είμαστε πολύ σκληροί. Με φόβο Θεού θα πορευτούμε για την νίκη του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, Δημήτρης Νατσιός. Η Νίκη θα ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση στην ερχόμενη Βουλή. Δεν αγωνιζόμαστε μόνο για αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά για όλον τον ελληνικό λαό. Υπερασπιστήκαμε την ελπίδα και την προσδοκία των πολιτών, δήλωσε η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι μέσα στη Βουλή η αντιπολίτευση που δεν θα υπάρξει από κανένα άλλο κόμμα και αν είμαστε 8 ή 9 βουλευτές, εγώ κάνω για 100 και οι υπόλοιποι κάνουν ο καθένας τους για άλλους 20. Εκτός Βουλής μένει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, Μέρα 25, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα ως θρήνο για την αριστερά. Η μη είσοδος του Μέρα 25 στη Βουλή είναι το λιγότερο. Το μείζον είναι ο απόψινός θρήνος της αριστεράς, επειδή αποτύχαμε από τη μία μεριά να μετατρέψουμε την δεκαετή αντίσταση στην μνημονιακή καταστροφή σε ένα προοδευτικό μέτωπο.